στρέφομαι στην Υπουργό, την Προεδρία που μόλις τελειώνει. Συγχαρητήρια, αλλά επειδή είχαμε τρεις γυναίκες, δεν πάνε όλα καλά. Υπάρχουν γυναίκες τα πάνε καλά και λιγότερο. Το ίδιο και για τους άνδρες. Δεν σημαίνει ότι τρεις γυναίκες είναι καλύτερες από τρεις άνδρες. Ας αφήσουμε λοιπόν την υποκρισία κατά μέρος. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Γιούνκερ, τον βλέπω εδώ πρώτη φορά από αυτή τη θέση και θέλω να του κάνω τις εξής ερωτήσεις. Έχετε πάει να αγοράσετε ένα λίτρο γάλα, ένα κιλό ψωμί και ένα λίτρο βενζίνη? Τι γίνεται με τα χρήματα που πάνε στις πολυεθνικές, στις μεγάλες τράπεζες και μένουν στις τσέπες των ίδιων? Ο λαός, ο κόσμος δεν νοιάζεται για αυτά. Χρειάζεται άλλες απαντήσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή είναι η σημαία της Γερμανίας και αυτή της Ευρώπης. Δεν θέλω να πεθάνω ως Γερμανός. Η Ευρώπη ή Γερμανία. Ιδάλλως, εάν συνεχίσουμε έτσι, η Ευρώπη μικραίνει. Μικραίνει όμως και για τη Γερμανία. Η Γερμανία είναι αυτή που πρέπει να μικρύνει. Δεν μπορεί να διατάζει όλη την Ευρώπη. Έχουμε ήδη δει τι έφερε στην Ευρώπη ο ναζισμός. Δεν θέλουμε τώρα λοιπόν οικονομικό ναζισμό. Θα πρέπει να αλλάξουμε λιγάκι την πορεία των πραγμάτων. Ιδάλλως, κύριε Γιούνκερ, 100 δις επενδύσεις. Πού θα πάνε? Βλέπετε εδώ άλλα παραδείγματα, το χαρτί υγείας από τη μια και το ευρώ από την άλλη. Έχουν καταντήσει να είναι το ίδιο με τη δουλειά σας. Δεν πάει πουθενά η Ευρώπη, δεν κάνετε αυτό που ενδιαφέρει το λαό. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να παραιτηθείτε. Να παραιτηθείτε και να ζητήσετε συγγνώμη από την Ελλάδα για όσα κάνετε. Να ζητήσετε συγγνώμη από όλη την Ευρώπη. Διότι με τις οικονομικές σας επιταγές μας οδηγείτε σε σύγκρουση, σε αυτοκτονίες, σε λάθρο μετανάστες. Τι άλλο θέλει?